Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη γιορτή με παραδοσιακούς χορούς. Η χοροδιδάσκαλος του ΒΑΠΟΣ και άλλη, κυρία Σταματίνα Ξιάρθου. Θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας από μεταχορευτικά σχήματα του οργανισμού. Τα χορευτικά θα συνοδεύσουν οι παραδοσιακοί οργανοπαίκτες Αρβανίτης Ραφαήλ στην Τζαμπούνα και ο Γιώργος Γάλλας στο Λαούτο. Κυρία Ξιάρθου, η γιορτή είναι δική σας. Σας αφήνουμε και θέλουμε να σας απολαύσουμε. Σας καλωσορίζω, αγαπητοί φίλοι και φίλες της παράδοσης, καλώς ορίσατε. Ο πύρινος λόγος της κίνησης, της μουσικής και των τραγουδιών της παράδοσης μας μιλάει αιώνες τώρα μέσα στην καρδιά μας. Αγαπητοί γονείς, παρόντες και απόντες, η απόψινή παρουσίαση, αλλά και όλο το σκηνικό που προσπαθούμε να δώσουμε, δεν έχει σκοπό μόνο τη διασκέδαση, αλλά κυρίως να εστερνηθούμε ψυχή και σώματι τις αξίες που εμπνέουν το σωστό φρόνημα των παιδιών μας μέσα από τα υψηλά ιδανικά της παράδοσής μας. Μέσα από μας για τα παιδιά μας. Στην απόψινή μας παρουσίαση παίρνουν μέρος ως κατά σειρά. Πρώτον, η αγάπη, ο κόπος, ο χρόνος και φυσικά το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συνεργάτες μου και συναδέλφους εδώ στο ΒΑΠΟΣ που δουλεύουμε ασταμάτητα για να σας παρέχουμε αυτές τις χριστουγεννιάτικες γιορτές και δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, καθώς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γονείς, απόντες και παρόντες και αυτοί που δεν τα κατάφεραν να έρθουν μαζί με τα παιδιά τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μουσικούς, τους βιωματικούς οργανοπαίκτες που στο κάλεσμα που τους έκανα για να έρθουν να συνοδέψουν τα παιδιά σας. Αφιλοκερδός είναι εδώ κοντά, δεν είναι η πρώτη φορά που ζητάω. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το μεγάλο σχήμα που είναι εδώ παρόν απόψε και θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό σκετσάκι που έχει σχέση με τα ξωτικά και τους καλικάντζαρους. Και όπου είναι πολλά τα λάθη, περισσεύει η αγάπη. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά σας. Έρχονται λοιπόν οι καλικάντζαροι. Ένα, δύο, τρία. Ένα. Είναι γνωστοί σε όλους μας οι καλικάντζαροι και τα ξωτικά. Οι πονηρές αυτές οι φάξεις που εμφανίζονται την παραμονή των Χριστουγέννων. Έως και τα Άγια Θεοφάνεια. Σκοπός τους είναι πώς θα καταστρέψουν τους ανθρώπους και τη γη, αφού όλο το χρόνο με τα τσεκούρια τους περαικούν τις κολόνες της γης. Τα ονόματα τους πολλά. Καλλιδρούσιδες, λυκοκατζούλια, κακάνθρωπίσματα, παγάνα, σαρκατζούλια. Οι καλικάντζαροι ως λυκά πνεύματα έχουν τέτοια χαρακτηριστικά με τα πονηρά πνεύματα των αρχαίων, τις κύριες, τις αλπίνες και τις ειρηνίες και αρπάζουν τις ψυχές των ανθρώπων, φέρνοντας την εκδίκηση και τον θάνατο. Είναι άσχημοι με κόκκινα μάτια, μαύρη με τριχωτό σώμα και τα κεφάλια τους αναπαριστάνουν μορφές ζώων. Ονομάζουν πλανεντάρους σε ένα διάφορα φαργόσημα για να τους καλοπιάνουν. Κακοί και δύσπρωτοι ζουν στα έγκατα της γης και προσπαθούν να κόψουν τα θεμέλια της γης.
Όμως καθώς δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους, λόγω της διχόνοιάς τους, δεν τελειώνουν ποτέ τη δόλια δουλειά τους και δεν φτάνουν ποτέ στο σκοπό τους. Σε πολλά χωριά της πατρίδας μας, οι νοικοκυρέες διώχνουν τους καλικατζαρίους με διάφορους τρόπους. Η φωτιά, τα σκόρδα και τα όπλα τους. Είναι τα όπλα τους. Κρεμούσαν τα σκόρδα στις πόρτες και είχαν το τζάκι πάντα αναμένο με τη φωτιά να καίει δυνατά μέρα νύχτα. Καθώς έριχναν τα παλιά τους ρούχα για να μυρίσουν και να φέρουν. Οι νοικοκυρέοι καλούσαν τους παπάδες για να αγιάσουν τα σπίτια τους με το θυμό τους και λέγανε οι καλικατζαρέοι. Thank you.
Και συνεχίζουμε με σιρτό πάλο ρε πατή, πάλι με τσαμπούνα και με λαούτο. Έτοιμοι, ξεκινάμε. Thank you.
με το πλατανιώτικο νερό. Χορός που χορεύεται στη ΣΑΜ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Συρτός μπάλος και γρήγορος μπάλος, εδώ εμείς στη Σαντορίνη τον ονομάζουμε ρεπατή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ακόμα χριστουγεννιάτικη γιορτή και σας ευχαριστώ